ενεργειακή αύξηση τη δεκαετία 2001-2012, 24% απογραφή 2012, καλείται να επομιστεί το οικονομικό έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης και να συνεχίσει να παρέχει τις κατ' νόμο υποχρεωτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, μειώνοντας τα έσοδά του κατά 70%. Οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι δυνατόν να υπομιστούν το βάρος της ανωτέρων μείωσης, όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά διότι δεν μπορούν να εργαστούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όντας απλήρωτοι και με αβέβαιο εργασιακό μέλλον. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, όλα ξεκινάνε από μία αρχή. Ο Καλλικράτης δολοφόνησε την τοπική αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι περικοπές, οι επιδοτήσεις επιδοτήσεων προς την τοπική αυτοδιοίκηση είναι απόφαση της Τρόικας, των μνημονίων και μην περιμένετε να πάρετε φράγκο αν η Τρόικα δεν δώσει εντολή να εκταμιευθούν αυτά τα χρήματα. Αυτοί αποφασίζουν για κάθε πληρωμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το καρκίνωμα, φίλες και φίλοι, είναι τα μνημόνια. Τα μνημόνια και αυτοί που τα υπέγραψαν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβετε, εντολές πλέον δεν υπάρχουν. Πήγα σε μια συγκέντρωση όλων των δήμων της Ανατολικής Αττικής και είδα ένα κλάμα από όλους τους δημάρχους. Όλοι λέγανε ότι με τις περικοπές που έγιναν μέχρι πρότινος από την κεντρική κυβέρνηση, από την Τρόικα, από τα μνημόνια, δεν μπορούν να δώσουν ζωή στο σύνολο των δήμων σε όλη την πατρίδα μας. Είδατε τις δραστηριότητες όλων των δήμων στην πλατεία Κλαθμόνος με αυτό το θέμα. Το θέμα δεν είναι αυστηρά εσωτερικό του δήμου. Το θέμα είναι γενικό. Ποιοι αποφασίζουν για τη ζωή μας την ίδια. Γιατί δεν αποφασίζουμε εμείς πλέον, φίλες και φίλοι. Άρα πρέπει να καταλάβει ο καθένας ξεχωριστά ότι αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης, της Τρόικας, του Διευθυντηρίου, της Πολιτοκρατίας, τις παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάση μνημονίων. Αυτά τα μνημόνια πρέπει να υλοποιηθούν κατά την κυβέρνηση της Τριανδρίας, την τρικομματική κυβέρνηση. Πρέπει να υλοποιηθούν οπωσδήποτε. Λοιπόν, εδώ πέρα χάνουμε τα λόγια μας όταν λέμε ότι φταίει ο Δήμος. Όχι. Ο Δήμος δεν φταίει καταρχήν, διότι οι περικοπές αυτές που του έχουν γίνει δεν μπορεί να επιβιώσει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το καρκίνωμα από εκεί ξεκινάει. Αυτός είναι ο λόγος, ο οικονομικός λόγος. Πήγαμε σε 3-4 υπουργούς και όταν έφτανε ο κόμπος στο χτένι, δηλαδή μιλούσαμε με τον Υπουργό Υγείας, με τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και κ.λπ. Για δικό μας θέμα, κύριε Πάντα, συγγνώμη για το δικό μας θέμα, μιλάγατε με τον Υπουργό Υγείας. Γενικό, βεβαίως. Όχι για το δικό σας θέμα, για θέματα υγείας. Δεν είναι δικό σας θέμα υγείας. Το θέμα της υγείας είναι δικό σας. Το θέμα της υγείας. Το θέμα... Βοηθήστε λίγο σε παρακαλώ. Ωραία, πει να βοηθήσετε, δεν σκεραίνετε τώρα. Με συγχωρείτε, αλλά